Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, με ένα πολιτικό πάνελ φωτιά. Αλήθεια, δεν ξέρω πόσες ειδήσεις έχουμε βγάλει απόψε. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, πώς είστε, πώς πάει η περιοδία, αντέχετε? Μια χαρά, γυρίζουμε όλη την Ελλάδα, όπως όλοι μας. Ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας από πέρα. Τα δυνατά χαρτιά του Ευρωψηφοδελτίου του. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Τι, την αλήθεια λέτε. Χαίρομαι πάντα μόνοι μας. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, πώς με βλέπετε? Κοτσονάτο. Μια χαρά. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εργατολόγος, φίλος εκπομπής, τον ξέρετε τον άνθρωπο αυτή τη φορά, με το καπέλο του υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είναι να σε διακόπτουν και να μην σου λένε ότι έχεις πάντα δίκιο στα πάνελ? Όχι, είναι ενδιαφέρουσα η εμπειρία και γυρίσαμε και τη χώρα. Είναι ένα μάθημα πατριδογνωσίας πολύ μεγάλο. Καταλαβαίνεις από τι παράγει κάθε τόπος, αλλά καταλαβαίνεις και πόσο υστέρηση υπάρχει στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις υποδομές. Το πιο μεγάλο ζήτημα που συνάντησα είναι η υποστελέχωση των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Αυτά λένε παντού σε όλη την περιφέρεια. Και το δημογραφικό, το οποίο αν δεν λύσουμε το ζήτημα της περιφέρειας και δεν κρατήσουμε ζωντανό τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό στην περιφέρεια, δεν θα ανασχέσουμε. Κύριε Τσουκαλά, έχετε κάνει μία μαγιά. Κάθε φορά που σας ρωτάω έτσι πρώτη χαλαρή ερωτησούλα, μου την περνάτε για τοποθέτηση. Το χαιρετίζω και υποδέχομαι αμέσως τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Καλησπέρα, κύριε Σακελαρίδη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μετανιώσατε που επιστρέψατε στην κεντρική πολιτική σκηνή ή όχι? Όχι δα. Φανταστείτε τώρα να σας έλεγα μετάνιωσα λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Το αντίθετο, όχι, ίσα ίσα νιώθω. Σας είχε λείψει? Νιώθω σαν το ψάρι μέσα στο νερό, να σας πω την αλήθεια. Πολύ γρήγορα προσαρμόστηκα. Νομίζω βοήθησε έτσι και η συγκυρία μου είναι αρκετά πυκνή, αν μη τι άλλο. Έχει και την εμπειρία από το παρελθόν. Εντάξει, οπότε ναι. Αλήθεια, είναι ομαλά, και σε κορυφαίες. Δεν μιλήσαμε πολύ για την Ευρώπη αυτό το. Μιλάμε όμως για τα ποθενέσχες, κύριε Τσουκαλά, και από αυτό θα ξεκινήσω, γιατί δεν φταίω εγώ. Τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν φροντίσει 4 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές να συζητάμε για το ποιος είναι πλουσιότερος, ποιος είναι πιο αυτοδημιούργητος, ποιος είναι πιο γόνος και ποιος έχει περισσότερους σκελετούς στην ντουλάπα των άσετ του. Για να δούμε και ποια είναι τα δύο μεγάλα κόμματα και αν υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα. Εντάξει, με τα ποσοστά πάω, κύριε Τσουκαλά. Με τα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Το μεγάλο ζήτημα που έχει σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι ένα σύστημα του 1,5 κόμματος. Ξεκινάω από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Και αυτό πρέπει να λυθεί. Και γι' αυτό έχει ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Τσουκαλά. Προφανώς. Έρχομαι όμως σε εσάς. Τον κόσμο. Κύριε Κεφαλογιάννη, αναρωτιέμαι. Έχει τόσο μεγάλο νόημα 4 μέρες πριν τις ευρωεκλογές να ζητάτε εσείς το πόθεν έσχες κασελάκι και να επανέρχεται προφανώς η Κουμουνδούρου και λογικά και να λέει καλά, εσείς θα ζητήσετε το δικό μας πόθεν έσχες που έχετε ελεγχθεί με τρόπο που δεν τους έχει καλύψει από ό,τι φαίνεται στην Κουμουνδούρου από τη μία και από την άλλη, όταν έχουν δει τόσα δημοσιεύματα, το φως της δημοσιότητας όλα τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με θολά και σκοτεινά σημεία στο πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοεγκλωβίστηκε και ο κ. Κασελάκης αυτοεγκλωβίστηκε και ο ίδιος. Εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έπρεπε σε 3 μήνες με βάση τον νόμο να έχει καταθέσει το πόθεν έσχες του. Δεν το κατέθεσε. Τώρα έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τους νέους υπόχρεους για το πόθεν έσχες. Δεν το ξανακατέθεσε. Μας είπε ο ίδιος ότι θα το εμφανίσει κάποια στιγμή. Το εμφάνισε προχθές στη Θεσσαλονίκη. Παρουσίασε ένα Excel. Το εμφάνισε όμως. Τι εμφάνισε? Ένα Excel. Λοιπόν, ακούστε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Είπε ότι είναι κλειστή η πλατφόρμα. Το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένα νόμο. Μάλλον για να εγκλωβίσει τότε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το πόθεν έσχες. Ο νόμος αυτός, όπως και οι προηγούμενοι, έχουν μια σωστή διάταξη, η οποία λέει ότι δεν είμαστε οι ίδιοι βουλευτές ελέγχοντες και ελεγχόμενοι. Άρα η πλειοψηφία είναι δικαστικά πρόσωπα, είναι εκπρόσωποι από την Τράπεζα της Ελλάδος, από το Ελεκτικό Συνέδριο. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί εισηγούνται. Όλοι εμείς και εσείς είσαστε υπόχρεοι στο πόθεν έσχες, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς. Όπως και εγώ είμαι υπόχρεος στο πόθεν έσχες. 20 λοιπόν χρόνια παίζουν μια πλατφόρμα. Αυτή λέγεται, η πλατφόρμα λέγεται πόθεν. Όταν μπείτε εσείς, θα πρέπει να βάλετε, αν έχετε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο. Σας λέει δάνειο, μάλιστα το έχω πάρει. Θα σας πει τι δάνειο είναι αυτό το στεγαστικό. Από πού το πήρατε, από εκεί. Πόσο πήρατε, τόσο. Πού βρήκατε τα λεφτά, αλλιώς δεν πάτε παρακάτω. Άρα όλα είναι... αυτά βέβαια αναδεικνύουν το έσχες. Το πόθεν δεν υπάρχει πουθενά, αγαπητέ κύριε Κεφαλογιάννη. Υπάρχει, υπάρχει. Διότι σου λέει πού είναι οι λογαριασμοί σου, ποια ήταν η δουλειά σου, ποια είναι τα εισοδήματά σου. Εμείς λοιπόν όλοι έχουμε ελεγχθεί για 20 χρόνια, όπως και εσείς. Δεν ξέρω, θα κάνετε σίγουρα καμιά 10 χρόνια κι εσείς. Αυτό λοιπόν είναι και το πόθεν έσχες των αρχηγών.
και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτό έχει ελεγχθεί από το 2016 από 30 διαφορετικές επιτροπές, όλα τα χρόνια που ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε. Το ενδεχόμενο ελέγχθηκε άσχημα. Η κυρία, πώς ελέγχθηκε άσχημα, δηλαδή η κυρία, πώς λέγεται, η πρώην πρόεδρος. Από τις ίδιες επιτροπές που είχαν βγάλει λάδι τον κύριο Πάτση, μέχρι να γίνει μεγάλο θέμα στις εφημερίδες. Ότι οι επιτροπές αυτές ήταν επιτροπές οι οποίες δεν είμαστε εμείς ελέγχοντες και ελεγχόμενες, η πλειοψηφία είναι από δικαστικά. Είναι ορκωτήλογιστές και δικαστικοί. Εάν δεν δικαστική, αλλά το δικαστική του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είμαι σοβαρή. Βεβαίως είναι σοβαρή άνθρωποι. Μάλιστα. Να πάω και στον κύριο Φαραντού. Δεν πάτε ακόμα. Δεν πάτε ακόμα. Να ολοκληρώσετε όμως, γιατί είναι άλλη. Να ολοκληρώσω. Έχω κάνει μια ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν έχει το εξής. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελεγχθεί το πρόθεσμο και του 20 χρόνια. Έχει ελεγχθεί και είναι διάφανο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό το πιστοποιεί η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Χριστοδουλοπούλου, η οποία ήταν και αντιπρόεδρος αρμόδια για το Πόθεν Έσχες, μαζί με τον κύριο Βούρτση, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου επί της εποχής του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά όλοι είναι καθαρά. Ο κύριος Βαρεμένος ήταν μέσα, ο κύριος Λάπας ήταν μέσα. Όλοι αυτοί ψήφισαν ομόφωνα. Πιάσατε και το 15-19 και το 19-23. Ολοκληρώστε. Τα Πόθεν Έσχες λοιπόν των βουλευτών γίνεται με εισήγηση των αρμόδιων δικαστικών οργάνων, μισό λεπτάκι, και με ομόφωνη αποστολή. Άρα είναι καθαρό. Αυτός που είναι ένα δίκο και αυτός ο οποίος το παραδέχτηκε κιόλας, παραδέχτηκε δηλαδή ότι έχει μια αταξία στο δικό του υποθέσει, είναι ο σημερινός αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα δεν μπορούμε να εξομοιώνουμε τα δύο θέματα. Κύριε Φαραντούρη, εσάς το ζήτημά σας με το πόθεν έσχες του κυρίου Μητσοτάκη, θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε ποιο είναι και να μου πείτε αν τελικά δεν τσέκαραν όπως θα έπρεπε εκείνοι οι τότε σύντροφοί σας που ήταν στην αρμόδια επιτροπή από το 15 ως 19 ή μετά οι σύντροφοί σας που ήταν στην επιτροπή από το 19 ως το 23. Κυρία Γιάμαλη, περίμενα ότι θα με ρωτήσετε για την ημέρα του περιβάλλοντος σήμερα και ότι ενδεχομένως 3-24 ώρα πριν από την έναρξη... Στο γραφείο τύπου σας να τα πείτε, κύριε Φαραντούρη, να βγάζετε ανακοίνωση γι' αυτό, να σας ρωτήσω γι' αυτό. Σήμερα ασχολούμαστε με τα αυτά που είπε ο κύριος Θανάσης Οικονόμου. Προφανώς δεν θα σας υποδείξω τις ερωτήσεις, αλλά... Δεν είναι ζήτημα υπόδειξης. Εμείς δυστυχώς καλούμαστε να ρωτήσουμε με βάση την επικαιρότητα. Και άριστα το κάνετε, προφανώς. Έτσι είναι η δουλειά σας και την κάνετε άριστα όλα αυτά τα χρόνια και σας τιμά αυτό. Αλλά νομίζω ότι πράγματι αυτό που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες είναι τι θα πάνε να ψηφίσουν σε 3 μέρες από τώρα, προγράμματα, το μέλλον τους, τις αποφάσεις που είναι κρίσιμες για την καθημερινή ζωή. Άρα ήταν λάθος το timing που επέλεξε ο κύριος Οικονόμου για να μην υπήρχε. Για να εγκαλέσει παλιούς σας συντρόφους. Εγώ, κυρία Γιάμαλη, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι, όπως και οι υπόλοιποι εκλεκτοί συμπαρακαθήμενοι, στον δρόμο κατά κυριολεξία. Και συνεπώς αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μήνυμά μας να φτάσει και να φωλιάσει σε κάθε σπίτι. Το πολιτικό μας μήνυμα. Ως προς το πόθεν έσχες, η παρατήρησή μου είναι ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ένας νέος άνθρωπος επιχειρηματίας, δεν έχει πάρει ένα φράγκο από το δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια, από το ελληνικό δημόσιο, ούτε με υπευθείας ανάθεση, ούτε με κανέναν άλλο τρόπο, ούτε από καμιά οικογενειακή παρακαταθήκη ή πολιτική παρακαταθήκη. Ήρθε στην Ελλάδα, οργάνωσε την πολιτική του δραστηριότητα και την, αν θέλετε, τη θεσμική του θωράκιση, θα υποβάλει όπως πρέπει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν της πλατφόρμας, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ υποβάλλω πόθεν έσχες στα τελευταία 15 χρόνια και πάμε παρακάτω. Όχι, τον Έλληνα... το επιτρέπει, το κάνει και τώρα. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα γιατί εγώ για δεν μπορώ να... Για τις αρχικές δηλώσεις ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι μια χαρά ανοιχτή είναι. Το ξέρουμε γιατί οποιοςδήποτε μπορεί να μπει στην πλατφόρμα. Εγώ δεν έχω αρχική δήλωση. Εγώ καταθέτω πόθεν έσχες, υποβάλλω πόθεν έσχες στα τελευταία 15 χρόνια ως πανεπιστημιακός και έχουν διατελέσει και σε θέσεις ευθύνης ευρύτερα. Διαχειρίστηκα κι εγώ δημόσιο χρήμα και τις περισσότερες φορές αφιλοκερδός. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι υπάρχει μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να πεταχτεί η μπάλα στην εξέδρα σε σχέση με τα μεγάλα, τα μείζωνα θέματα της επικαιρότητας αλλά και τα διακυβεύματα της κάλπης. Αν δηλαδή το ζήτημα του πόθεν έσχες και πότε και όταν και ένας μήνας πριν, ένας μήνας μετά και αν είναι ξέλα, αν είναι το ένα, αν είναι το άλλο, πριτανεύει και επισκιάζει όλα τα μεγάλα και επίδικα διακυβεύματα των εκλογών, που είναι η ακρίβεια, που είναι οι θεσμοί, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξωτερικές μας σχέσεις και το δημογραφικό, έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε λάθος δρόμος και πρέπει να τροχιοδρομήσουμε πίσω στον ορθό. Κύριε Τσουκαλά, εσείς
έτσι, στο παρεπιπτόντος σχολιάζεται την συγκεκριμένη κόντρα. Τεχνητή πόλωση λέτε. Είναι τεχνητή πόλωση που δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν διαφωνεί ο κύριος Κασελάκης με τον Πρωθυπουργό σε κάτι πολιτικό. Βλέπουμε απλά να παρουσιάζεται μία δίθεν πόλωση στο ποιος είναι πιο πλούσιος ή ποιος έχει κρύψει πιο πολλά από το πόθεν έσχες του. Και όλο αυτό δυσφημίζει και το πολιτικό σύστημα. Όλο αυτό οδηγεί σε αποχή έναν κόσμο. Όταν βλέπει ένα χρόνο να συζητάμε συνεχώς πόσα εκατομμύρια έχουν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί και υπάρχει μία αίσθηση ότι μόνο οι ελίτ στη χώρα μπορούν να κυβερνάνε, αυτό είναι μία δυσφήμιση σε έναν κόσμο ο οποίος δεν επαθεί σήμερα από την ακρίβεια, σε μία χώρα όπου οι πολίτες είναι η δεύτερη αιωτέλους σε αγοραστική δύναμη, η δεύτερη αιωτέλους σε ρυθμό αύξησης μισθών, σε μία χώρα όπου οι συνταξιούχοι έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους από την προσωπική διαφορά, από την εισφορά αλληλεγγύης, σε μία χώρα όπου έχουμε 60.000 πληστηριασμούς κάθε χρόνο τελευταία τριετία, επειδή καταργήθηκε η προστασία πρώτης κατοικίας, ενώ υπήρχε ευρωπαϊκή οδηγία η οποία επέτρεπε στα κράτη-μέλη να διατηρούν προγράμματα προστασίας πρώτης κατοικίας, σε μια χώρα που η κυβέρνηση, και δεν έχει γίνει θέμα, δεν κυρώνει την ευρωπαϊκή οδηγία 2041-2022, η οποία μιλάει για ενίσχυση υλικών διαπραγματεύσεων. Συζητάμε για αυτά. Εμένα θέλω να σας πω μόνο τι μου κάνει πιο μεγάλη εντύπωση. Και βέβαια, αντί να μιλάμε για τα μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα, ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει μόνο το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης και της παραγωγικής υστέρησης, ενώ βλέπουμε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, ότι δεν έχουμε καθόλου συζητήσει πώς θα εντάξουμε την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική στο παραγωγικό μας μοντέλο, πώς θα μπορέσουμε να πιάσουμε το μέλλον, να μιλήσουμε για την κοινωνική Ευρώπη, μια Ευρώπη με λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους μισθούς. Αν ήταν να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά αυτό, θα έλεγα το εξής. Εγώ που βλέπω την αντίφαση στον κύριο Κασελάκη. Ας πω αυτό. Προφανώς αυτό δεν είναι πόθεν έσχεση που κατέθεσε, είναι μία δήλωση. Γενικά έχει θέμα η διαδικασία του πόθεν έσχεση στη χώρα. Πιο πολύ απαντάει, όπως είπατε, στο έσχεση και λιγότερο στο πόθεν. Αλλά η βασική αντίφαση ποια είναι. Ακούω τον κύριο Κασελάκη να λέει στον Πρωθυπουργό ότι «Α, και εσύ δεν έχεις δηλώσει το σπίτι του Βολτέρου, το σπίτι του ενός, το σπίτι του άλλου». Όλα αυτά ο κ. Κασελάκης, όταν έγραφε άρθρα το 16, το 17, το 18, το 19, διθυράμβους για τον Πρωθυπουργό, δεν τον ενοχλούσαν. Μου μοιάζει δηλαδή κάτι πλαστό σαν εντάξει, πόλωση. Μπορεί να μην είχε πλήρη εικόνα. Δεν γνώριζε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία ενέπλεκαν. Εγώ δεν τα υιοθετώ, δεν μπορώ να ξέρω καθόλου τι συνέβαινε. Ο Πρωθυπουργό σε όλα αυτά ξαφνικά το 24 ή το 23 θυμήθηκε ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες σε αυτά, ενώ το 19, το 18 έλεγε ότι είναι ένα άστρο στη χώρα. Αυτό πρέπει να τα αξιολογήσει ο κόσμος. Γιατί πρέπει να παραχθεί πολιτικό αποτέλεσμα. Βοηθήστε με, κύριε Τσουκαλά. Γιατί πρέπει να διορθωθεί αυτή η ασυμμετρία που υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα. Κύριε Σακελαρίδη, έρχομαι σε εσάς. Δια της πλαγίας μπήκατε και εσείς στην συγκεκριμένη σύγκρουση. Είδα σήμερα ανακοίνωση πολύ αιχμηρή του κυρίου Βούτση, πρώην πρόεδρου της Βουλής, πλέον στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Είδα σχόλιο του κυρίου Βαρεμένου. Η απορία μου είναι η εξής. Το σχολίασε και ο Μάριος νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι από χθες ακόμη σχολιάζεται με πολύ δεικτικό τρόπο το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη ως Νέα Αριστερά. Θυμάμαι ότι τα στελέχη, τα οποία σήμερα, κάποια μάλλον από τα στελέχη για να είμαι ορθή, που σχολιάζουν σήμερα με άνεση το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη, στο παρελθόν δεν επερωτούσαν και δεν σχολίαζαν με την ίδια δεικτικότητα τις αποκαλύψεις για το πόθεν έσχες του κυρίου Μητσοτάκη. Βρίσκετε κι εσείς εδώ μία ασυμμετρία? Όχι, δεν βρίσκω. Σας είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν βρίσκω καμιά τέτοια ασυμμετρία. Γιατί ακόμη και σήμερα τα σχόλια που γίνονται από τη δική μας την πλευρά, τη Νέα Αριστερά, για το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη, δεν μπαίνουν τόσο πολύ στην ουσία, γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε κρίση πάνω σε αυτό το σημείωμα, τέλος πάντων, που έδωσε ο κύριος Κασελάκης για την περιουσιακή του κατάσταση. Μένουμε, στεκόμαστε στο πολιτικό περιεχόμενο αυτού που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές, στη χώρα μας, έτσι όπως ξεκίνησε από τη Δευτέρα με την παρουσίαση του κυρίου Κασελάκη. Από την Κυριακή, εγώ θα σας πω, κυρία Γιάμαλη, μου ήταν προφανές και το συζητούσα με τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Αριστεράς, με τον Αλέξη το Χαρίτση και άλλους, όταν έκανε την προαναγγελία ο κύριος Κασελάκης ότι αύριο θα παρουσιάσω την περιουσιακή μου κατάσταση, είπαμε, όπα, καταλάβαμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα. Ήταν προφανές κατά την άποψή μου ότι η χρονική στιγμή που επέλεξε ο κύριος Κασελάκης να κάνει αυτήν την κίνηση και με τον τρόπο που την έκανε, ότι στην ουσία θα μονοπολούσε αυτή την εβδομάδα. Αυτό δεν το κάναμε επειδή είμαστε πολιτικά σοφοί,
Έτσι, σιγά το πράγμα. Προφανές είναι. Ποιος από εδώ, από αυτό το πάνελ, δεν θα μπορούσε να προδικάσει ότι από τη στιγμή που παίρνει αυτή την απόφαση ο κύριος Κασελάκης να το κάνει τη Δευτέρα πριν από τις ευρωεκλογές, θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον και θα μπούμε σε μια ατέρμονη κόντρα για ζητήματα τα οποία είναι παντελώς αποκομμένα από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι παντελώς αποκομμένα, προκλητικά για την πολύ την κοινωνία. Γιατί όταν σφυρίζουν τα εκατομμύρια γύρω από το κεφάλι μας τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κρίση ακρίβειας στον κόσμο, πολύ σωστά είπατε κι εσείς και υπόθηκε και νομίζω όλοι οι λογικοί πολίτες μπορούν να το καταλάβουν ότι ο κόσμος λέει, ρε παιδιά, τι σοου είναι αυτά που στείνεται. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, κυρία Γιάμαλη, επειδή μου φαίνεται πραγματικά εξωφρενικό το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο υπερχρεωμένο κόμμα στην Ευρώπη με 500 εκατομμύρια. Με έναν τρόπο μαγικό έχει καταφέρει και έχει ρυθμίσει αυτό το χρέος και συνεχίζει και το εξυπηρετεί με τις τράπεζες, δεν ξέρουμε τους όρους. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε εσάς κυρία Γιάμαλη, είδα τη συνέντευξη του κυρίου Σκέρτσου τη Δευτέρα. Που μου έκανε. Παρακολουθείτε. Και μου έκανε, κυρία Γιάμαλη, ειλικρινά σας το λέω, την έβλεπα, την παρακολουθούσα και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι όταν το ρωτούσατε για τον κύριο Γκρίνμπεργκ και σας απαντούσε ότι δεν ξέρω από πού πληρώνεται και αν πληρώνεται. Κάπως αφήνεις την επόμενη μέρα ο κύριος Μαρινάκης. Θα μου πείτε, γιατί να ξέρει ο κύριος Σκέρτσου, από πού και σπου, για τον βασικό επικοινωνιολόγο της κυβέρνησης. Τι θέλω να σας πω, ότι από τη μία έχουμε αυτή την κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία και καταβέρνει ο κύριος Κασελάκης με τον τρόπο που πολιτεύει να μετατοπίσει πλήρως το βάρος της απόδειξης της διαφάνειας ή της αδιαφάνειας στο πρόσωπό του. Τη στιγμή λοιπόν που τα ζητήματα είναι πολύ κρίσιμα, που έχουμε τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούνιο αυξημένα μέχρι και 80%, τη στιγμή που έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο καταραίει, το να συζητάμε αυτά τα αλλότρια ζητήματα είναι καταστροφή. Θέλω να πω ένα τελευταίο σχόλιο, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, γιατί αφορά τη Νέα Αριστερά. Οι χειδεολογίες οι χτεσινές του κυρίου Οικονόμου, κατά την άποψή μας, δείχνουν μια συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται από το στενό επιτελείο του κυρίου Κασελάκη, γιατί ο κύριος Οικονόμου είναι στενός του συνεργάτης, με γραφείο δίπλα από το δικό του στον 7ο όροφο. Σήμερα άκουσα και μια υποψήφια ευρωβουλευτή στο Open του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε και μια ανάρτηση του κυρίου Πολάκη τώρα το βράδυ που υπερασπίζεται τον κύριο Οικονόμου. Και κατά την άποψή μου, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται είναι ακριβώς αυτό που δεν αξίζει στον κόσμο της αριστεράς. Αυτές οι επιθέσεις, οι χειθεολογίες στον Νίκο το Βούτσι, στον κύριο Βαρεμένο, στην Τασία του Χριστοδουλοπούλου, στην ουσία στοχεύουν την κυβέρνηση Τσίπρα εκείνης της περίοδου. Και το λέω εγώ που δεν ήμουνα, που είχα φύγει από την κυβέρνηση Τσίπρα, το λέω για μια περίοδο πραγματικά που υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση από τους συγκεκριμένους, από τον κύριο Κασελάκη. Πάμε και το επιτελείο του. Πάμε σε έναν ακόμη δεύτερο κύκλο. Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω να έρθω και να πάω την κουβέντα ένα βήμα παρακάτω. Νιώθετε ως Νέα Δημοκρατία ότι έχετε ευθύνη για αυτό που ξεδιπλώνεται μπροστά μας αυτούς τους μήνες, που είναι μάλλον η πιο απολύτικη προεκλογική περίοδος εν ώψη μιας Ευρωβουλής η οποία θα έχει να πάρει πολύ πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον όλων ημών, την ώρα μάλιστα που η ακροδεξιά φαίνεται πως ενισχύεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σας προβληματίζει αυτό καθόλου το ότι συζητάμε από τα πόθεν έσχες μέχρι τον πίνατ, αλλά για τίποτα ουσιαστικό? Εμείς, αν έχει κάποιο συμφέρον να συζητήσει τα ουσιαστικά προβλήματα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουμε και τότε, γιατί σηκώνεται το θέμα όλη τη βδομάδα του πόθεν έσχες? Δεν το σηκώνουμε. Απλώς αυτοεγκλωβίστηκε ο κ. Κασελάκης εδώ και τρεις μήνες. Και τον βρήκατε μπόσικο. Ότι θα παρουσιάσει. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα το παρουσιάσω στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος αυτοεγκλωβίστηκε, όπως αυτοεγκλωβίστηκε και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα όταν έφερε το νόμο για το πόθεν έσχες για να εγκλωβίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και δεν εξομοιώνται αυτά. Ξέρετε, εγώ να πω ότι αυτοεγκλωβίστηκε. Εσείς γιατί δεν μιλάτε καθόλου πολιτικά, όχι εσείς προσωπικά? Εμείς μιλάμε πολιτικά και μόνο πολιτικά, γιατί μας συμφέρει να μιλήσουμε πολιτικά. Γιατί έχουμε έργο να δείξουμε. Όλοι οι άλλοι μιλούν για τα επιμέρους. Όλοι οι άλλοι βάζουν μια ατζέντα η οποία δεν είναι η βασική ατζέντα των ευρωεκλογών και δεν έχουν να πούν τίποτα. Και φοβούνται την αντιπαραθέση. Εμείς έχουμε να πούμε χιλιάδες πράγματα. Για αλλά ποιο αυτό, θέμα, γιατί για η ακρίβεια, ο κόσμος είναι ως εδώ. Να σας πω λοιπόν για ποια θέματα έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε. Την ακρίβεια δεν έχει ευθύνη η κυρία Φοντερ Λάιν?
που τη στέλνει την επιστολή. Ποιος κυβερνάει την Ευρώπη? Πόσα θέματα θέλω και να απαντήσω. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν το κυβερνάει. Πόσα θέματα θέλω να απαντήσω. Άρα ο Πρωθυπουργό κάνει κριτική στην κυρία Φοντερ Λάιν με την επιστολή του. Τη λέει: δεν έχει κάνει κάτι, κάνε. Τώρα είστε υποψήφιο, δεν είσαστε δημοσιογράφο, είσαστε υποψήφιο τώρα. Πάντα είναι εργατολόγο πάντα. Δημοσιογράφο δεν έχει υπάρξει ακόμη, άμα θέλει. Αλλά ακούστε, εμεί είμαστε οι μόνοι που έχουμε. Τι έχουμε να πούμε στον ελληνικό λαό? Ότι φέραμε 5 σχέδια Marshall στην Ελλάδα. Τι κάνατε? Φέραμε 5 σχέδια Marshall. Πότε? Τώρα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει 32 δισεκατομμύρια για το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και 36 δισεκατομμύρια για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα σχέδια Marshall βέβαια τα έπαιρνε ο απλός κόσμος κυρίως. Εδώ φαίνεται ότι τα παίρνουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις και δεν είναι μεγάλες. Αν νομίζετε ότι κάνοντας μια ερώτηση και μια ερώτηση. Πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παραπάνω μια ερώτηση θα σταματήσει το επιχείρημα μου, δεν κάνετε σωστά ή το καταλαβαίνετε, γιατί έχω αρκετή εμπειρία να το διαχειριστώ. Σας λέω λοιπόν 5 σχέδια Marshall. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτό το δεύτερο πέτο. Τα 5 σχέδια Marshall τα πληρώνουν με μηδενικό επιτόκιο τα 17 και χάρισμα τα χρήματα, κύριε Κεφαλογιάννη. Αυτά λοιπόν, αυτά τα χρήματα θα αναμορφώσουν την Ελλάδα. Το ότι εσείς, ας πούμε, θα είσαστε ένα κράτος το οποίο θα είναι ζηλευτό στην ψηφιακή νέα εποχή είναι από αυτό το σημείο. Το ότι θα αναμορφωθούν και θα πληρωθούν όλα τα κέντρα υγείας και όλα τα νοσοκομεία από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αυτό το πρόγραμμα. Το ότι θα γίνει η στέγαση των φοιτητών και των στρατιωτικών είναι από αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτό το γιγαντιό πρόγραμμα. Κύριε Αυτά, λοιπόν, Φαραντούρη. Μισό λεπτάκι. Ελάτε, κύριε. Μα κάνετε μια ερώτηση η οποία είναι τρένο και μετά σταματάτε στα 30 δευτερόλεπτα φοιτητή. Μην μιλάμε για τρένα φέτος στην Ελλάδα, κύριε Κεφαλογιάννη. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Όλοι λοιπόν θέλουν να μιλάνε για τα τρένα γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο να πούνε. Εμένα με ρωτήσατε. Το ότι φέραμε στην Ελλάδα 19,5 δισεκατομμύρια για την κοινή αγροτική πολιτική που είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν είχε μείωση 15%, έχει η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, είναι ένα επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης. Το ότι θεωρούμαστε από τον ΟΣΑ, τον Διεθνές Πνευματικό Ταμείο, από τον Economist, η καλύτερη οικονομία σε μακροοικονομικό επίπεδο στην Ευρώπη, αυτό δεν σας ενοχλεί καθόλου. Το ότι έρχονται ξένες επενδύσεις από οποιοδήποτε άλλους διεθνείς οργανισμούς και μεγάλες εταιρείες, είναι τα επιτεύγματα αυτά για τα οποία με ρωτάτε. Κύριε αυτά λοιπόν τα θέματα θέλαμε να κουβεντιάσουμε, συν τα θέματα του περιβάλλοντος που η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος και έχουμε πάρει και την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ότι μέχρι το 27 θα έχουμε προχωρήσει στην απολιγνητοποίηση, ενώ η Γερμανία μας ζητάει το 35 και η Πολωνία το 2050. Και μια σειρά από άλλα θέματα που μπορώ να σας αναφέρω για πολλή ώρα ακόμα. Κύριε Φαραντούρη, η κυβέρνηση είπε ότι έχει κάνει έργα και ότι δεν κάνει έτσι εύκολα λόγια. Είπε για τους πόρους από τα Ταμεία Ανάκαμψης, τα 5 σχέδια Marshall που είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης. Εσείς γιατί τους εγκαλείτε? Αντιθέτως λένε ότι είναι προνομιακό τους πεδίο όλα αυτά. Καταρχάς εμείς ανέξαμε την αυλαία την προεκλογική, όχι εγκαλώντας, αλλά προτείνοντας. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε πανηγυρικά και δημόσια πριν από 3 μήνες στον ελληνικό κόσμο, το θυμάστε. Αυτή ήταν η ατζέντα μας. Αυτή παραμένει η ατζέντα μας, κυρία Γιάμαλη. Η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, η προεκλογική, δυστυχώς άνοιξε με μια θεσμική διολίσθηση πρωτοφανή. Δηλαδή με παραβίαση των κανονισμών, των αυστηρών κανονισμών, που το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι βουλευτές της είχαν θεσπίσει και μάλιστα από υποψήφια ευρωβουλευτήνα. Ομιλώ για την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων, το σύριαλ με τις σπασμένες πόρτες, τις παραιτήσεις και όλα τα υπόλοιπα που μας έκαναν ρεντίκολο. Είναι η πολιτική ευθύνη, παραιτήθηκε και από τον Μας έκαναν όμως ρεντίκολο. Έτσι γίνεται πάντα στην πολιτική. Εγώ καλά, επειδή φάγαμε μια καμπάνα 400.000 ως Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης. Τα σημασία έχουν ότι ο καθένας κάνει το λάθος, το πληρώνει και τελειώνει η υπόθεση. Μόνο που το Υπουργείο Εσωτερικών χρεώνει όλους εμάς. Δεν χρεώνει την κυρία Σιμακοπούλου. Η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια θέματα για να προχωρήσει στον τομέα που. Το γαϊτανάκι της ευρωπαϊκής παρουσίας του κυβερνούντος κόμματος συνεχίστηκε με την αποκάλυψη ότι διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η περίοδος 2020-2022 για στημένους διαγωνισμούς στο Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μια χούφτα εταιριών τηλεπικοινωνιών. Αυτό έρχεται σαν το κερασάκι στην τούρτα ενός σκληρού ολιγοπολίου τριών εταιριών, τις οποίες έχω κατανομάσει κατ' επανάληψη.
οι οποίες φέρονται σύμφωνα με όλους τους έγκριτους διεθνείς οίκους να λειτουργούν με τη μορφή καρτέλ, δηλαδή χρεώνοντας τις μεγαλύτερες χρεώσεις ίντερνετ στην Ευρώπη. Αυτά λέει η Ρίγουιλ. Τι σχέση το οποίο ανάγκαψε, κύριε Φαραντούρη, που είσαι διακειμένος νομικός. Θα σας πω. Και τα προγράμματα με την καρτέλ αυτά. Τι σχέση έχει το μία ανάγκαψη. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν που καρπώνουν. Κύριε Κεφαλογιάννη. Αυτές οι εταιρείες που λειτουργούν με τη μορφή καρτέλ σε ένα σκληρό ολιγοπόλιο και έχουν πρόσβαση στους πόρους. Έχουν πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που ερευνά η Ευρωπαία Εισαγγελέας ότι διασπαθίστηκαν με στημένους διαγωνισμούς την περίοδο 2020-2022, αμαυρώνουν προφανώς αυτό που ονομάζεται χρηστή διαχείριση. Κύριε, και το κύριε τρίτο... Βαραντούρη, είστε διακεκριμένος νομικός. Εγώ αν κάνω μια καταγγελία οπουδήποτε, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωμένοι οι εισαγγελείς να ερευνήσουν. Δεν είναι απλή καταγγελία. Αλλά αυτό δεν πάει να πω ότι είναι καταδίκη. Το τρίτο που ήθελα να πω. Και το οποίο έχει και αυτό ευρωπαϊκή διάσταση είναι η πρόσφατη θέση σε επιτήρηση του ελληνικού φορέα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ τέθηκε σε ευρωπαϊκή επιτήρηση από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι δεν διαχειρίστηκε σωστά τα κονδύλια για τις επιδοτήσεις. Είναι μια μεγάλη αποτυχία. Μάλιστα. Του Υπουργού Αυγενάκη. Μια κραυγαλαία αποτυχία του Υπουργού Αυγενάκη. Δεν είναι υπό διαπραγμάτευση, κύριε Κεφαλογιάννη. Την οποία είναι απολύτως υπεύθυνη η κυβέρνηση δια του Υπουργού της Αυγενάκη. Η ερώτηση είναι προς όλους σας. Θα την πω για να με διακόπτετε. Ακούστε. Ξέρει κανείς από εσάς την περίοδο της κυβέρνησης Τσίπρα ποιες ήταν οι ποινές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Και ξέρετε εσείς ποιες ήταν οι ποινές την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αν ξέρετε, πείτε μου τώρα. Ξέρω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αλλάξει πέντε διοικήσεις. Του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως. Σας παρακαλώ πολύ. Είμαι σίγουρη ότι ως δημοκράτες και οι τέσσερις. Είμαι σίγουρη ότι ως δημοκράτες και οι τέσσερις σας απασχολεί να μιλήσετε. Μην μας παίρνετε ύφος, κυρία. Για μάλλον είμαστε αρκετά έμπειροι και αρκετά παλιοί να μας παίρνουν τόσο τέτοιο ύφος. Αν είστε έμπειρος, κύριε Κεφαλογιάννη, να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Εσείς να σέβεστε αυτούς που καλείτε. Σας παρακαλώ πολύ. Απόλυτα σας σέβομαι, κύριε Κεφαλογιάννη. Είσαστε ακόμα πολύ νέα. Δεν θα με μαλώνετε, κύριε Κεφαλογιάννη. Δεν σας άκουσα τι μου είπατε. Έχετε ακόμα δρόμο για να παίρνετε τέτοιο ύφος απέναντι στους συνομιλητές. Την πορεία μου, επιτρέψτε μου να την καθορίζω εγώ. Όχι να ανεβάζετε τόνο. Και υποχρεούστε να σέβεστε. Παίρνετε το χρόνο των άλλων ομιλητών. Προσπαθώ να είμαι πολύ δίκαιη. Είστε πολύ έμπειρος εσείς για να το κάνετε αυτό. Πολλά χρόνια εμπειρία. Αυτό που κάνατε δεν είναι αυτό που ζητάτε. Τελείωσε, παρακαλώ, κύριε Τσουκαλά, ελάτε. Έχουν υπάρξει πέντε αλλαγές δικές στον ΟΠΕΚΕΠΕ τελευταία πενταετία. Ότι στην ουσία μπήκε μνημόνιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι μιλάτε για ψηφιοποίηση και πέντε χρόνια μετά είμαστε ουραγοί βάση του γύρου για την ψηφιοποίηση. Ότι μιλάτε για επενδύσεις και έχουμε ακριβώς το μισό ποσοστό από το μεσοευρωπαϊκό ποσοστό σε εσωτερικές επενδύσεις στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι το χρήμα που παράγεται στη χώρα, επειδή έχουμε χαμηλούς μισθούς, επειδή έχουμε υπερκέρδη, πηγαίνει εκτός χώρας. Η ελίτ που βγάζουν την πολιτική σας λεφτά στη χώρα το στέλνουν εκτός. Ότι μιλάτε για τη στέγαση και ο Έλληνας δαπανά 38% του εισοδήματός του για τη στέγαση, ενώ ο μέσος Ευρωπαίος 18%. Εκεί έχετε φέρει τον ελληνικό λαό. Ότι όχι μόνο δεν έχετε ελέγξει την ακρίβεια, αλλά έχετε χρησιμοποιήσει την ακρίβεια για να βγάζουν χρήματα εταιρείες τροφίμων, εταιρείες ενέργειας, τραπεζικός τομέας. 7,5 δις κέρδικαν οι τράπεζες τελευταία διετία, ενώ δεν δανείζουν ούτε ευρώ αυτή τη στιγμή. Και εσείς, αντί να τους πείτε να πληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο, τους αφήνετε να κερδοσκοπούν με παράνομες χρεώσεις. Βγάλανε 1,5 δις το τελευταίο εξάμεινο του 23 και μόνο 42 εκατομμύρια πληρώσανε πρόστιμο, ενώ αναγνωρίστηκε ότι ήταν παράνομο αυτό που κάνανε, ότι είχαν εναρμονισμένες πρακτικές. Και επειδή ακριβώς η χώρα σήμερα στερείται λόγω της πολιτικής σας, τις πραγματικές δυνατότητες που έχει η χώρα με το χρήμα που έβρεξε σε όλη την Ευρώπη, όχι εξαιτίας σας, έβρεξε σε όλη την Ευρώπη λόγω κορονοϊού, θα μπορούσε να έχει πετάξει. Και ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει
οι κεντρώοι ψηφοφόροι, οι οποίοι επιλέξανε τη Νέα Δημοκρατία το 23, φοβούμενοι την ανασφάλεια, αν θέλουν να έχουν την επόμενη φορά δύο επιλογές και όχι μία, γιατί η μία επιλογή σημαίνει αναποτελεσματικότητα, αλαζονία, λαφυραγώγηση του κράτους, προσβολή του κράτους δικαίου, τώρα πρέπει να ψηφίσουν Πασόκ. Αλλά και οι ψηφοφόροι, οι οποίοι στην προηγούμενη χωροταξία επέλεγαν ΣΥΡΙΖΑ ως πιο αριστερά του Πασόκ, τώρα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να εκφράσει τη δημοκρατική παράταξη και να δώσει διέξοδο την επόμενη ημέρα στην πολιτική ασυμμετρία είναι το Πασόκ. Εμείς δεν λέμε να είμαστε δεύτεροι, γιατί θέλει να πάρει τον Πασόκ μια ρεβάνς. Έχει ανάγκη η χώρα να κυβερνηθεί προοδευτικά και πρέπει κάποιοι, όχι με μικρομεγαλισμούς, όχι με γεμονισμούς, να εγγυηθούν την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη το τόπο. Κύριε Σαγκελάριδη. Εγώ σας άκουσα, μόλις είπατε φτάνει, σταμάτησα. Εσείς. Κύριε Σαγκελαρίδη, έρχομαι σε εσάς τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Έχετε ένα λεπτό. Υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους ευρωπαϊκούς πόρους και το πώς αυτοί διανέμονται στην χώρα μας από την κυβέρνηση ή από την Ευρώπη. Ναι. Σήμερα απάντησε ο Επίτροπος, ο κύριο Αρμόδιος, ο κύριο Τζεντιλόνη, σε ερώτηση που του έκανε ο κύριο Παπαδημούλης. Σχετικά με το δημοσίευμα του Πολίτικου, σχετικά με το γεγονός ότι 10 εταιρείες τους έχουν διανεμηθεί 2,5 δισεκατομμύρια με όρους οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με τους κανόνες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και απάντησε ότι είναι υπό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και απάντησε επίσης ότι οι κανόνες είναι γνωστοί και πρέπει να τηρούνται, ιδάλλως θα υπάρχουν κυρώσεις. Είναι σημερινή εξέλιξη αυτή. Ο κύριος Τζεντιλόνη απάντησε λοιπόν στον κύριο Παπαδημούλη σχετικά με αυτά τα ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθμίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αν σε όλο αυτό προσθέσουμε το γεγονός ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως καταγγέλουν και τα αρμόδια επιμελητήρια, όπως καταγγέλει και η ΓΕΣΕΒΕ, μένουν διαρκώς απ' έξω από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ την ίδια στιγμή είναι κλειστές οι στρόφιγγες και του δανεισμού από τον τραπεζικό τομέα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση, πώς αξιοποιείται λοιπόν αυτή η έξτρα πόρη που έχει η Ελλάδα εξαιτίας ακριβώς της πανδημίας και εξαιτίας της κρίσης σε σχέση με την πραγματική οικονομία. Όμως τα πραγματικά προβλήματα είναι από τη μία αυτά που αφορούν την παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας. Το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι οι μισθοί στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Γιατί όταν συζητάμε για την ακρίβεια, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για τα ζητήματα στο ράφι, τα προβλήματα, τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια. Αν δεν βάλουμε από δίπλα και τους μισθούς τους πραγματικούς των εργαζομένων, τότε βλέπουμε τη μία πλευρά και ξεχνάμε μια πάρα πολύ κρίσιμη παράμετρο. Αν δεν επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν δεν ισχυθούν οι έλεγχοι του σώματος επιθεώρησης εργασίας, αν δεν βάλουμε σε μια τάξη τα ζητήματα του χρόνου εργασίας, τη μείωση του χρόνου εργασίας, τότε πραγματικά δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματική και δίκαιη ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω σε πολλούς κοινωνικούς δείκτες. Είμαστε τελευταία χώρα σε σειρά από κοινωνικούς δείκτες, τη στιγμή που κάποιοι μακροοικονομικοί δείκτες μπορούν να ευημερούν, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που ευημερεί είναι η αύξηση της κερδοφορίας στην Ελλάδα και η μείωση των πραγματικών μισθών. Μια φράση για να μην Καμία φράση. Τότε δεν θέλω να ακούσω επιχειρήματα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα γιατί έχω κλείσει. Μανώλης Κεφαλογιάννης από Νέα Δημοκρατία. Σας παρακαλούμε. Δεν θα σας ξανακαλέσω, κύριε Κεφαλογιάννη. Μην ξαναέρθετε, κύριε Κεφαλογιάννη, θα το αντέξω. Λοιπόν, 36 δισεκατομμύρια. Νικόλας Φαραντούρης υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Τσουκαλάς. Τα δύο είναι αυτά που λέτε εσεί. Τα δύο δισεκατομμύρια. Γαβριήλ Σαγκελαρίδης από τη Νέα Αριστερά. Καλό σας βράδυ. Επιστρέφουμε.